Το φω τη δημοσιότητα βλέπουν καταγγελίε σοκ από πυροσβέστες στην Εύβοια, οι οποίοι εκθέτουν πλήρω την κυβέρνηση. Έχω καεί μέσα στι φωτιέ επί 7 ημέρε και ντρέπομαι να αντικρίσω στα μάτια του γειτονέ μου, του κατοίκου τη περιοχή, του φίλου μου, μετά την τραγωδία με τη φωτιά, λέει περίληπο, στη δημοκρατία ένα πυροσβέστη από χωριό τη Λίμνη. Νιώθουμε σαν να φταίμε κι εμεί και α δώσαμε μια τιτάνια μάχη ενάντια στι φλόγε. Δεν καταφέραμε να σώσουμε τη βόρεια Εύη από αυτή την απίστευτη τραγωδία που βιώνουμε σήμερα. Και ξέρετε γιατί μα νίκησε η φωτιά, γιατί τα τεχνικά μέσα με τα οποία έπρεπε να την αντιμετωπίσουμε είναι απαρχαιωμένα. Με καθαρή ματιά και σκέψη πλέον μετά την αναμέτρηση με τι φλόγε, οι λιμιώτε πυροσβέστε, οι πολεμιστέ τη φωτιά αποκαλύπτουν του λόγου πού χάθηκε η μάχη. Τα στοιχεία που παραθέτουν είναι συντριπτικά και αδιαμφισβήτητα. Η πυροσβεστική υπηρεσία στη Λίμνη έχει 7 αυτοκίνητα. Από αυτά τα δύο είναι Unimog 30 χρονών, ένα άλλο μεγάλο όχημα που παίρνει 10 τόνους νερό είναι 40 χρονών, το οποίο δεν έχει καν φρένα. Το πιο καινούριο που έχουμε είναι 13 ετών και παίρνει 5,5 τόνους νερό. Είχαμε ζητήσει επανειλημμένα να μας φέρουν ένα καινούριο πυροσβεστικό όχημα που να κινείται γρήγορα. Αποτέλεσμα, μας έφεραν αρχικά φέτος ένα αυτοκίνητο ηλικίας 50 ετών του 1974. Του είπαμε ότι το αυτοκίνητο αυτό δεν κάνει, είναι αργό, δεν έχει φρένα. Το πήραν και μα έφεραν ένα ίδιο επίση ερείπιο που δεν μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα. Μα αγνοούσαν. Οι περισσότεροι αξιωματικοί έχουν όμω καινούργια τζιπάκια και οι απλοί πυροσβέστε παιδεύονται με τα ερείπια. Μου έδωσαν να οδηγήσω πυροσβεστικό που δεν είχε χειρόφρενο ούτε φρένα. Του το είπα. Ποια ήταν η απάντηση να πηγαίνει σιγά. Οι πυροσβέστες δεν κρύβονται. Ας έρθει η να μας καλέσει. Θα τα πούμε όλα επωνύμως.